Καλησπέρα. Άλλη μια δράση που οργάνωσε το Χαμόγελο του παιδιού, από τη στιγμή που ο Δήμος Κοζάνης έχει συνάψει το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Χαμόγελο του παιδιού, άλλη μια δράση έχει φτάσει στο τέλος της, επιτυχημένη δράση. Γι' αυτό να ευχαριστήσουμε το Χαμόγελο του παιδιού και τον Δημοκρατικό Σύλλογο, τα μέλη του Δημοκρατικού Συλλόγου Κοζάνης, τα οποία συνέδραμαν στην επιτυχία αυτής της δράσης. Η δράση ήταν προληπτική, οδυνδιατρική για τα παιδιά, την υπηαγωγή του Δήμου μας. Θα ήθελα έτσι να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους φορείς που βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η δράση προληπτικής οδυνδιατρικής στο Δήμο Κοζάνης, τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, την Τρίτη ΥΠΕ και το Δήμο φυσικά. Ήμασταν εδώ 11 μέρες, είδαμε 757 παιδιά στα νηπιαγωγεία του Δήμου Κοζάνης. Όλο αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την κυρία Ολυμπία που πήρε αυτή την πρωτοβουλία, προκειμένου να εξετάσουμε τα παιδιά των νηπιαγωγείων και να προσφέρουμε έτσι προληπτική οδοντιατρική, καθώς είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την ηλικία να έχουν έτσι μια καλή πρώτη επαφή τα παιδιά με τον οδοντίατρο. Και έτσι ήρθαμε εδώ με την οδοντιατρική μας μονάδα, που είναι ειδικά σχεδιασμένη και φιλικά έτσι προσβάσιμη στα παιδιά. Και είναι μια δράση έτσι που εντάσσεται στο τμήμα υγείας, οπότε όποιος έτσι πολίτης αντιμετωπίζει και κάποιο άλλο θέμα υγείας μπορεί να απευθυνθεί σε εμάς. Πράγματι ήταν μια πρωτοβουλία δικιά μου η συγκεκριμένη δράση και θέλω όμως να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Χαμόγελο του Παιδιού για την άμεση ανταπόκρισή του στο αίτημά μας και τους συναδέλφους οδοντιάτρους που ανταποκρίθηκαν ως εθελοντές και συμμετείχαν σε αυτή τη δράση, η οποία ήταν μια δράση μοναδική, καθώς διέρκεισε πάρα πολλές μέρες, σχεδόν 2 ολόκληρες εβδομάδες και κάτι, και είχε όντως ένα πολύ μεγάλο ρόλο, θα παίξει και θα φανεί αυτό και τον επόμενο χρόνο, καθώς έγινε εξέταση σε όλα τα νηπιαγωγεία του Δήμου Κοζάνης, σε πάρα πολλά παιδιά, όπως είπε και η κυρία Αναγνωστούδη, 757 παιδιά εξετάστηκαν, 38 νηπιαγωγεία, και καλύψαμε έτσι μια ηλικιακή ομάδα παιδιών που δεν θα μπορούσαν να έχουν μια δωρεάν εξέταση οδοντίατρου, καθώς η ηλικιακή ομάδα τους δεν καλύπτεται από τον Dentist Pass. Με το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής θέλω προσωπικά να ευχαριστήσω το Χαμόγελο του Παιδιού, την συναδέλφισσα Ολυμπία Πλιάχα, η οποία είναι συντονίστρια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κοζάνης και της Τρίτη ΥΠΕ σχετικά με την προληπτική οδοντιατρική, το Δήμο Κοζάνης για τη συνεργασία. Και αν θα δανειστώ από τον Αντρέ Μπρετόν τα λόγια ότι ο άνθρωπος είναι απάντηση, όποια και αν είναι ερώτηση, πόσο μάλλον το παιδί. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφορά τα παιδιά του νηπιαγωγείου και αφορούσε το Δήμο Κοζάνης, όπως είπε και η κυρία Πλιάχα και η κοινωνική λειτουργός από το Χαμόγελο του Παιδιού, θα συνεχιστεί το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες εθελοντές του Οδοντιατρικού Συλλόγου Κοζάνης που συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα εθελοντικά, να το τονίσουμε και αυτό. Και επίσης να τονίσουμε ότι η πρώτη επαφή είναι πολύ σημαντική, θα συμφωνήσω με τη συναδέλφισσα, είναι πολύ σημαντική τα παιδιά να ξεπεράσουν αυτόν τον φόβο και μάλιστα όταν βλέπαμε το δάκρυ έτοιμο να κυλήσει από το φόβο που ίσως κάποιοι άλλοι να τους έχουν μεταφέρει για την πρώτη επίσκεψη στον οδοντίατρο, πόσο σημαντικό ήταν για μας και για εκείνα, που μετά μια παιδική αγκαλιά πραγματικά αρκούσε για να εξαλείψει όλο αυτό που φανταζόντουσαν στο μυαλό τους.